Η ζωή τους οδήγησε σε δρόμους μακριά από τη γνώση και το πανεπιστήμιο, όμως η ίδια η ζωή τους έδωσε την ευκαιρία να ζήσουν και πάλι το όνειρο και να κάνουν αυτό που πάντα επιθυμούσαν πραγματικότητα. Κάπως έτσι ξεκίνησαν να φοιτούν ξανά σε εσπερινά σχολεία, χωρίς να υπολογίζουν, όπως λένε, ότι από τη μια στιγμή στην άλλη, το νομοσχέδιο της Υπουργού Νίκης Κεραμέως θα έθετε για μία ακόμη φορά το όνειρό τους εκτός πραγματικότητας. Στο άρθρο 2 προβλέπει ενιαία βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους μαθητές υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ και των ημερεσίων ΓΕΛ. Μαθητές του Εσπερινού Λυκείου Ηρακλείου πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ζητώντας να αρθεί η απόφαση που ορίζει τη διακοπή του 1% του ποσοστού, δηλαδή που αντιστοιχούσε στα πανεπιστήμια για τους απόφοιτους Εσπερινών Λυκείων, που καθιστούσε τον συναγωνισμό για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μια υπόθεση μεταξύ τους, και όχι έναν ανταγωνισμό με μαθητές των ημερήσιων Λυκείων, που σίγουρα δεν θα τους βοηθήσει να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Τα παιδιά αυτά είναι στα φροντιστήρια, έχουν τα ιδιαίτερα τους μαθήματα. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Είναι σαν να νιώθουμε ότι είμαστε κάποια παιδιά κατώτερου Θεού, να σας το πω έτσι. Ούτε τις ίδιες ώρες διδασκαλίας κάνουμε, ούτε τις ίδιες δυνατότητες έχουμε, ούτε ιδιαίτερα μαθήματα κάνουμε. Εργαζόμενοι άνθρωποι είμαστε, έτσι. Και είναι το όνειρο, βασικά μας πετσοκόμουν τα όνειρά μας. Μου κόβει το όνειρο να μάθω. Ιστορία θέλω. Μ' αρέσει η ιστορία πολύ. Η ιστορία μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως και η κοινωνιολογία. Θα ήθελα να περάσω στο Ρέθυμνο, αν τα καταφέρω. Αυτό το όνειρο, βέβαια, νομίζω ότι θα μείνει ένα όνειρο. Οι περισσότεροι από τους μαθητές του Εσπερινού Λυκείου είναι εργαζόμενοι. Κάποιοι διαβαίνουν την 5η, 6η και 7η δεκαετία της ζωής τους. Όλοι, όπως λένε, είναι δύσκολο να μπορέσουν να συναγωνιστούν τους μαθητές που κάνουν φροντιστήρια και ετοιμάζονται για χρόνια για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αν έρθετε το βράδυ στο Λύκειο, θα δείτε στην είσοδο του Λυκείου ένα μεγάλο τραπέζι που έχει δίπλα, και θα δείτε πριν να χτυπήσει το κουδούνι να μπούμε μέσα, παιδιά να κάθονται εκεί, να κάνουν τις ασκήσεις τους λίγο πριν να μπούμε για το μάθημα, γιατί δεν πρόλαβαν λόγω δουλειάς. Αυτό τι σας λέει? Πρόθεση των μαθητών των Εσπερινών Λυκείων, όπως λένε, δεν είναι να κόψουν θέσεις από τους μαθητές των ημερήσεων. Είναι να μπορέσουν να κάνουν πράξη τη δεύτερη ευκαιρία και να θεμελιώσουν στην πράξη αυτό που μόνο στα λόγια, όπως είπαν, λένε οι πολιτικοί, την περίφημη διαβίου μάθηση, που για εκείνους πλέον και πάλι αποτελεί ανεκπλήρωτο όνειρο. Δεν κόβανε θέσεις από τους μαθητές των Εσπερινών, απλώς προβλεπόταν 1% επιπλέον για τους μαθητές των Εσπερινών Γενικών Λυκείων. Απειλούνται και τα ίδια η ύπαρξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων και η διαβίου μάθηση, προφανώς.